Είναι η τελική άποψη και κατάληξη του ποινικού ανακριτή ότι από το σύνολο του μαρτυρικού υλικού που έχει συλλέξει αποκαλύπτεται η διάπραξη από τον βοηθό Γενικό Εισαγγελέα του ποινικού αδικήματος του δικασμού δημόσιου λειτουργού κατά παράβαση του άρθρου 100α του ποινικού κώδικα κεφάλαιο 154 με τη λήψη του ωφελήματος της ερήμην ευνοϊκής δικαστικής απόφασης για χάριν ενέργειας κατά την εκτέλεση του λειτουργήματος του, αδίκημα το οποίο προβλέπει η ποινή φυλάκισης μέχρι 7 χρόνια. Περαιτέρω, ο ανακριτής καταλήγει ότι αποκαλύπτεται και η διάπραξη του ποινικού αδικήματος της δωροληψίας κατά παράβαση του άρθρου 102 του ποινικού κώδικα για επίδειξη εύνοιας από δημόσιο λειτουργό για το οποίο αδίκημα προβλέπεται ποινή φυλάκισης μέχρι 2 χρόνια. Αυτά είναι τα κύρια σημεία και η κατάληξη του ποινικού ανακριτή.